Ναι, πουλάκι μου, γίνεται χαμός. Ιός, κορονοϊός, να τρέφεσαι σωστά, να πίνεις πορτοκαλάδες και να φτιάχνεις και καμιά σουπίτσα. Είναι θρεπτικές οι σούπες. Μα πότε να σου φέρω εγώ, αφού μου έχεις ρίξει απαγορευτικό λόγω εξεταστικής. Να σου δείξω πώς γίνεται για να τη φτιάξεις εσύ. Φτιάξε, πουλάκι μου, να φας κοτόσουπα. Υπέροχη, εύκολη και πολύ θρεπτική. Με αυγολέμονο. Μη φανταστείς, είναι πανεύκολο. Θα χρειαστείς κομμένο σε μπουκίτσες, 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο, δεν θα σε βάλω να ξεκοκαλίζεις και θα γίνει και πιο γρήγορα, 2 πατάτες, 2 καρότα, 1 κρεμμύδι κομμένο στη μέση, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα και κάρι, αλάτι, πιπέρι, 1 φύλλο δάφνης, δεν έχεις, δεν πειράζει, και για το αυγολέμονο, λεμόνι και αυγό. Ζέστανε ελαιόλαδο στην κατσαρόλα σου. Ρίξε εκεί το κοτόπουλο και σοτάρισέ το για 2-3 λεπτά να θωρακιστεί και να αλλάξει τελείως χρώμα. Στη συνέχεια, ρίξε μέσα πατάτες, καρότα και κρεμμύδι και φέρ' τα μια βόλτα να γυαλίσουν. Πρόσθεσε την πάπρικα, το κάρι, το αλάτι και το πιπέρι και τη δάφνη. Ζέστανε 2 λίτρα νερό στο βραστήρα σου και ρίξ' το μέσα. Να σκεπαστεί το φαγητό. Χαμήλωσε τη θερμοκρασία, μισοσκέπασε με το καπάκι και άσε τη σούπα να σιγοβράζει για μισή ώρα. Η σούπα είναι έτοιμη. Τώρα κοίταξε τι θα συμβεί. Θα αφαιρέσεις το κοτόπουλο και το φύλλο δάφνης και θα πολτοποιήσεις όλα τα υπόλοιπα λαχανικά. Πάμε τώρα στο αυγολέμονο. Στύψε ένα λεμόνι. Πάρε 2 κουτάλες από τη σούπα, ρίξτε μέσα στο λεμόνι και ανακάτεψε απαλά. Ρίξε ένα αυγό στο μούλτι και χτύπα το για μισό λεπτό. Πάρε το μείγμα με το λεμόνι και ρίξ το μέσα στο χτυπημένο αυγό. Δώσ' του 2-3 στροφές και το αυγολέμονο είναι έτοιμο. Ρίξ' το στην κατσαρόλα και ανακάτεψε. Η σούπα σου είναι έτοιμη. Σερβίρισέ την με μπόλικο πιπεράκι. Εύκολο, εύκολο. Γι' αυτό σου λέω, φτιάξε, πουλάκι μου, να φας. Αποκλείεται να τη φας με τη μία, γι' αυτό όση περισσέψει, βάλ' τη στο ψυγείο. Θα έχεις και για αύριο και για μεθαύριο. Δεν παθαίνει τίποτα.